Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρωμικού Χρήματος, πρώην Αγγέλια του Αριουπάγου Χαράλα Μπουβουλιώτη, δεσμεύτηκε η περιουσία των πρωταγωνιστών της κυβότου του Κόσμου, πατέρα Αντώνιου, της Πρεσβυτέρας και δύο ακόμη προσώπων. Ειδικότερα, ο κύριος Βουρλιώτη διαβίβασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών το πόρισμα τη έρευνα τη Αρχή για την Κιβωτό του Κόσμου για τι περαιτέρω ενεργέ τη, καθώ εντοπίζονται ενδείξει τέλεση σοβαρών κακουργηματικών πράξεων για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και τουλάχιστον για δύο συνεργάτε. Ειδικότερα το ζευγάρι φέρεται να ζούσε με χρήματα τη ΜΚΟ, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται αγορέ ακινήτων από τον πατέρα Αντώνιο, που θεωρούνται ύποπτε. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που φαίνεται να βαραίνει την πρεσβυτέρα είναι ότι είχε τη διαχείριση της οργάνωσης, ενώ για άλλα δύο πρόσωπα φαίνεται να προέκυψαν ύποπτα ποσά. Το πόρισμα έχει διαποσταλεί στην εισαγγελία και θα συσχετηθεί με τη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέα Ιωάννη Σέβη. Επιπλέον έχουν διαπιστωθεί στοιχεία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματο που είναι αυταπαγγέλτο διωκόμενα δικήματα αλλά και υπεξαίρεση και απιστία, για τα οποία μπορεί να κινήσει ποινική διαδικασία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τη Κιβωτού.